Καλησπέρα. Είμαι ο Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών Μετέωρα και χθες καταθέσαμε κάποια ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και περιμένουμε άμεσες απαντήσεις και υλοποιήσεις σε αυτά που μας έχουν πει ότι θα γίνουν. Πρώτο θέμα ήταν το ΣΜΑ που καίει όλη την περιοχή μας. Δεύτερο θέμα είναι το στρατόπεδο Παύλου Μελά. Πώς θα καταλήξει και πότε θα ψηφιστούν και θα έρθει στα χέρια του Δήμου. Τρίτο θέμα είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που έχουμε, το οποίο υπάρχουν και οι εισαγγελικές αποφάσεις και αστυνομικές και οι υγειονομικές αποφάσεις, είναι το καν-καν, το οποίο είναι εστία μόλυνσης και επικινδυνότητας. Τέταρτο θέμα είναι η πάροδος Καβάλας του Χορτιάτη και η ανωνύμου αντιγονιδών, εδώ που βρίσκεται και ο Σύλλογος. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το πολεοδομικό. Πέμπτο θέμα μας είναι τα αυθαίρετα που υπάρχουν πάνω στους Βυζαντινούς Μήλους. Και έχουμε πάρα πολλά. Και ένα άλλο θέμα είναι τι γίνεται με τις κεραίες υψηλής τάσης, με τις κολόνες. Μας έχουν πει ότι θα είχαν απομακρυνθεί εδώ και 6 μήνες, να μην πω και πιο πολύ, με την τελευταία απόφαση τους, ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα από την ελπίδα που βγαίνουν στις οικίες και συνεχίζεται, αλλά δεν βλέπουμε τίποτε από τη ΔΕΗ. Περιμένω απαντήσεις για όλα αυτά. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι οι πολίτες θα είναι στο πλευρό μας, γιατί αγωνιζόμαστε για αυτούς τους ίδιους. Ευχαριστώ πολύ.